αγκούρια. Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύρφωνα. Η οικονομία μας πάει καλά. Είπατε! Ο κόσμος δεν θα έχει καμία αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι του και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Σε year to year. Everyday μαλακία. Παπάρα τσέγκο. Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι. Γεια σας. Γεια σας. Είναι Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Ντοκουμέντο. Έφτασε η πολυπόθητη Παρασκευή. Είναι και Παρασκευή, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αναλόγως πότε πληρώνει κάθε επιχείρηση. Είναι Παρασκευή πληρωμής. Είναι 30 του μηνός, δηλαδή. Οι συνεπείς επιχειρήσεις, όσες τέλος πάντων είναι συνεπείς, θα έχουν βάλει ήδη τον μισθό. Συνεπώς, παιδιά, ποιος μας πιάνει, ξεχυθείτε το Σαββατοκύριακο για να φάτε ό,τι απομείνει από τους λογαριασμούς, αν απομείνει κάτι. Γιατί το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα υπάρχει τίποτα πάλι ξανά την αρχή. Ρεπετησιών που λένε στα στοιχήματα, ειδικά οι Εγγλέζοι. Που δεν θυμήθηκα, τους θυμήθηκα τώρα αυτούς. Από το κακό στο χειρότερο πάει η γυρεά Αλβιώνα. Από το κακό στο χειρότερο. Μετά τον Μπόζο πήραν αυτή τη Λίζ, το Λιζάκι. Αυτή την κυρία. Η οποία διαβάζω συνεχώς στον τύπο στην Αγγλία. Η κυρία είναι πραγματικά, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, θα πεθυμίσουμε το φίλο μας με την πιο ωραία κουπ στον πλανήτη, τον Μπόρις Τζόνσον. Πραγματικά, τώρα λέει, σκέφτεται η Λίζ Τρας να περικόψει, λέει, τα κοινωνικά επιδόματα για να περικόψει φόρους στα υψηλά εισοδήματα, στα πορτοφόλια. Μπράβο, μια χαρά τα πάτε. Ξεπεσμένη αυτοκρατορία. Υπάρχουν χειρότερα μετά το Brexit. Εγώ την κάνω την προβλεψή μου. Από τώρα την αφήνω στο τραπέζι. Νομίζω μετά το Brexit ο κατήφορος της γυρεάς Αλβιώνας θα είναι πραγματικά ασύλληπτος. Σε λίγα χρόνια, σε λίγες δεκαετίες θα φτάσουν σε επίπεδο. Θα είναι κάτι σαν τα Κανάρια νησιά πέριξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά. Ελπίζω να διαψευτούμε βεβαίως, γιατί είναι μια μεγάλη χώρα και κυρίως είναι μια πολύ φιλελεύθερη κοινωνικά χώρα. Έτσι. Μια κοινωνία που θα μπορούσαμε αρκετά θετικά να πάρουμε από αυτή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο ηχητικό σήμερα. Είναι χθεσινό από τη Βουλή. Είναι το ηχητικό που έκανε την διαφορά χθες. Έγινε viral. Ό,τι θέλετε πείτε εκεί, βάλτε ό,τι θέλετε. Είναι πάλι ποιος μπορεί να είναι να γίνει viral. Ο Παύλος Πολάκης. Είναι ο χαρακτηρισμός που επιφύλαξε για τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Με αφορμή την έκθεση Λύτρα. Ακούστε την, παρακαλώ. Έπρεπε να κάθομαι εγώ σε αυτή την καρέκλα και εσύ εδώ και να έχουμε φτάσει 33.111 νεκρούς. Τι θα ούρλιαζαν τα πετσοταϊσμένα σας. Και εδώ έχετε πετύχει, Εσείς δεν έπρεπε να σας λένε Υπουργό Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Πλεύρη. Έπρεπε να σας λένε Βαρκάρι του Αχέροντα. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Βαρκάρι του Αχέροντα. Και εσάς και την κυρία Γκάγκα. Αυτό ήταν. Ο Βαρκάρις του Αχέροντα. Έγραψε πάλι ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, μπορεί κάποιοι να συμφωνείτε, κάποιοι μπορεί να διαφωνείτε με το πιο κομιλφό οπαδί της κομιλφό πολιτικής, να διαφωνείτε με αυτόν τον χαρακτηρισμό. Έτσι. Αλλά στην πρώτη διαπίστωση του κυρίου Πολάκη, ότι αν είχαν αλλάξει θέσεις, αν δηλαδή στη θέση του Πλεύρη βρισκόταν ο ίδιος και ο Πλεύρης βρισκόταν στη θέση του Πολάκη, και μετρούσαμε 33.000 νεκρούς από τον SARS-CoV-2. Ξαναλέω, το νούμερο δεν είναι μικρό. Ποσοστιαία, ανά εκατομμύριο κατοίκους έχουμε τους περισσότερους νεκρούς στην Ευρώπη. Τα πετσοταϊσμένα, όπως λέει ο κύριος Πολάκης, τι θα λέγανε και τι θα γράφανε. Δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Πραγματικά δεν έχει άδικο. Πάμε να πάρουμε και μια γεύση από τη σημερινή παρουσία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, στον Αντένα. Πρώτος που δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις στη χώρα είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Γιατί άμα ήταν 8 και 10 και 15 και 20, δεν θα έκανε εκλογές ο Μητσοτάκης να τις κερδίσει, να καθαρίσει, να τελειώνει. Και καλά οι 8 δηλαδή, 10. Δηλαδή, με συγχωρείτε, το πιστεύετε αυτό. Ή μήπως θέλετε να πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος έδινε εντολή να παρακολουθούνται οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχει μια θεσμική ευθύνη και σέβεται τους θεσμούς. Θα καθάριζε το παιχνίδι. Αυτός ήταν και ο κύριος Τσίπρας. Διαλέξαμε, το καταλαβαίνετε, εσκεμένα το κάναμε, διαλέξαμε το απόσπασμα για τις δημοσκοπήσεις. Λίγο πριν ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στο θέμα των δημοσκοπήσεων, εκτός από αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, λέγοντας ότι σε καμιά άλλη χώρα δεν υπάρχουν τόσες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Να μείνετε παρακαλώ εκεί. Όντως δεν υπάρχει σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα, σε σχέση με τον πληθυσμό βέβαια,
τόσες εταιρείες δημοσκοπήσεων όσες υπάρχουν στην Ελλάδα. Λογικό. Ξέρετε γιατί? Διότι η διαπλοκή έχει λεφτόδεντρα. Ή παράγει λεφτόδεντρα η διαπλοκή. Και τα χρησιμοποιεί για να διαιωνίσει την εξουσία της. Και όταν λέμε λεφτόδεντρα, όχι μόνο νόμιμα, και μαύρα. Έτσι. Θα θυμάστε τα μαύρα ταμεία της Siemens. Ή μάλλον τα ξαναθυμηθήκατε τώρα που δικαιώθηκε ο Χριστοφοράκος. Είδατε τι έγινε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπάς επιχείρησαν να βάλουν μια τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Είδατε τι έγινε. Ο κακός χαμούλης έγινε. Ο κακός χαμούλης. Τι έγινε με τον αριθμό για τις άδειες, τις τηλεοπτικές, που βγήκε όλη η υπεύθυνη για τη χρεοκοπία διαπλοκή στο κουρμπέτι. Με κλάματα, με απειλές. Όσοι καταδίκασαν τη σε αιώνιο χρέος τον ελληνικό λαό, όσοι τον καταδίκασαν στην αμάθεια και τη σαχλαμάρα των πρωινάδικων, έτσι δεν είναι. Όσοι τον καταδίκασαν στη λατρεία της σοβρακοφανέλας, χωρίς εδώ έβγαλαν τα ξύφη τους από το θηκάρι και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί απειλούνταν το επικοδόμημα που είχαν οι ίδιοι φιλοτεχνήσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό το επικοδόμημα σε βάθος είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Από το κράτος της δεξιάς, του κομματάρχη της δεξιάς, του παπά, του αστυνομικού, όπου μέχρι το 80-81, δηλαδή μέχρι τα μέσα του 80, για να βρει κάποιος ανθρωπάκος μια δουλειά, μια οποιαδήποτε δουλειά, έπρεπε να καταθέσει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και να μην έχει σχέση με την δημοκρατική αριστερά. Από το κράτος αυτό πήγαμε στον περίφημο εξυγχρονισμό του Σιμίτη, εκεί όπου η διαπλοκή έδωσε τα ρέστα της. Αυτή είναι η εξελικτική πορεία της ελληνικής διαπλοκής. Αυτή είναι η εξελικτική πορεία. Για την ακρίβεια θα σας έλεγα ότι ο κομματάρχης της δεξιάς, ο παπάς και ο αστυνομικός αντικαταστάθηκαν τροποντινά από τον ανώνυμο μέτοχο των αγορών, από την πρωτοκαθεδρία των οίκων που καθορίζουν τις τιμές των ομολόγων, από τα φαντ και τους ανώνυμους μετόχους και από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα μην με ρωτάτε ποιο είναι πιο σκληρό από το άλλο. Στην πρώτη περίπτωση, ας πούμε, έπιπτε ράβδος και ξερονίσια. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει ο κοινωνικός αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση, η φτώχεια. Κοινικό και το ένα σύστημα και το άλλο. Απολύτως κοινικό. Το μεγάλο όμως ερώτημα πάντοτε σε όλη αυτή την ιστορία, σε όλη αυτή τη διαδοχή ιστορικά, παραμένει. Ποια είναι η άλλη λύση? Ποια είναι η άλλη λύση? Διότι από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και μετά δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Κάτι πήγε να κάνει ο σοσιαλισμός, τη δεκαετία του 80 κυρίως, αλλά γρήγορα υποχώρησε στις δυνάμεις της αγοράς. Συνεπώς, ποια είναι η λύση? Ακόμα να ζητούμε αυτή τη διάδοχη λύση. Και όταν ψήγματα αυτής προσπαθούν να βγουν στην επιφάνεια, πέφτει ξύλο, πολύ ξύλο. Εγώ είμαι τους ανθρώπους που πιστεύω, πολλοί διαφωνούν, αλλά εγώ το πιστεύω και το λέω, ότι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμηνο του 2015 να ψελίσει κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χρέους, έδειξε και τη δύναμη της αντιμετώπισης του συστήματος απέναντί του. Συνεπώς, είμαστε ακόμα στην αναζήτηση αυτής της λύσης. Η Ευρώπη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με το φάσμα της ακροδεξιάς, όχι μόνο αντιμέτωπη, τον ότι έχει κερδίσει ακροδεξιά και στην Σουηδία, βρίσκεται ήδη στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Περιμένουμε και την κυβέρνηση στη γειτονική Ιταλία. Ακόμα όμως αναζητείται μία λύση. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το τι γίνεται στο ενεργειακό. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεκινήσω με το ρεπορτάζ του γύρω του Day, που έχει καλές πληροφορίες από την Ευρώπη. Πώς γράφει λοιπόν στο καλό site το οικονομικό, ότι με ένα νέο συμβιβαστικό περιεχόμενο του προτινόμενου κανονισμού, ως αποτέλεσμα ισχυρών πιώσεων, επιδιώκει η Κομισιόν να εξασφαλίσει την πολιτική συμφωνία των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για την τέταρτη τροποποίηση του αρχικού κειμένου, τέσσερις τροποποίησεις έχουν κάνει, η οποία συζητήθηκε και κλείδωσε και στη συνεδρία της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων, το γνωστό μας Κορεπέρ, δύο ημέρες πριν στις 28 Σεπτεμβρίου. Και αν προσπαθείτε να βγάλετε μια άκρη τώρα, τι συζητάνε οι άνθρωποι αυτοί τόσο καιρό, την ώρα που η ακρίβεια σαρώνει τις ζωές μας, να σας πω ότι είναι μάτιο. Μην προσπαθείτε, δεν θα βγάλετε άκρη. Ούτε και οι ίδιοι θα πρέπει να έχουν καταλάβει τι αποφάσισαν. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα μείγμα, όπου βασικό κορμό έχει το πλαφόν σε όλες τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, πλην του φυσικού αερίου βεβαίως, όπου εκεί είναι το πρόβλημα. Την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των εταιριών ορυκτών καυσίμων, έτσι, και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα, που ήταν το βασικό μείγμα και από τα προηγούμενα, τις προηγούμενες, πριν έρθουν δηλαδή οι τέσσερις αναθεωρήσεις, από την αρχική πρόταση, έχουν εισαχθεί όλους αυτούς τους μήνες τώρα διαφορετικές, έχει γίνει μια προσπάθεια, παρεκκλήσεις, ευελιξίες, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες
των κρατών μελών στην ενεργειακή αγορά. Μήλος. Μήλος. Πραγματικός μήλος. Ή αλλιώς, όποιος δεν θέλει να σημώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτά για την Ευρώπη. Και να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά την ημεδαπία. Το πρωί ξυπνήσαμε με μια ακόμα έτσι, δύσκολη ημέρα και μια πολύ δύσκολη είδηση. Με την δολοφονία στην Καβάλα, όπου ένας κτηνοτρόφος εκεί δολοφόνησε την σύζυγό του και το 1,5 έτος παιδί του και αυτοκτόνησε μετά ο ίδιος. Και με αφορμή το συγκεκριμένο τραγικό γεγονός, λέω απλά πως η μέρα ξεκίνησε με μία ακόμα γυναικοκτονία στην Καβάλα. Τώρα, γιατί γυναικοκτονία, γιατί γίνεται και μια τέτοια συζήτηση? Είναι απλό. Τον όρο το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε το γεγονός ότι κάποιοι, δυστυχώς πάρα πολύ τελικά σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούν να ανοιχτούν ότι ο άνθρωπος που παντρεύτηκαν μπορεί πλέον να μην θέλει να είναι μαζί του. Να μην θέλει να είναι μαζί του. Όταν παντρευόμαστε έναν άνθρωπο, δεν κάνουμε κανένα συμβόλαιο ιδιοκτησίας. Οι άνθρωποι ήταν σπίτια να κληρονομούνται. Οι άνθρωποι, όταν έρχονται δίπλα μας, μπορεί κάλλιστα να μην θέλουν να είναι δίπλα μας. Για τους δικούς τους λόγους. Έτσι. Είναι πολύ απλό αυτό. Πάρα πολύ απλό. Είναι δικαίωμά τους σε τελική ανάλυση. Και ας σου πω και ακόμα περισσότερο, είναι και υποχρέωση των ανδρών να δεχτούν την απόφαση αυτή. Όσο άδικη και αν φαντάζεσαι στα μάτια τους. Για να τη στηρίξουν. Και να στηρίξουν και τα παιδιά τους, αν υπάρχουν. Ακόμη περισσότερο, γιατί θα το έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη τα παιδιά. Αφού τα μεγαλώνουν σε μονογονεγενική εκ των πραγμάτων οικογένεια. Η αξιοπρέπειά μας, αγόρια και άντρες, δεν εξαρτάται από τρίτους. Ό,τι και να κάνουν οι τρίτοι, δεν μπορούν να ανεβάσουν ή να χαμηλώσουν την αξιοπρέπειά μας. Η αξιοπρέπειά μας είναι αποκλειστικό προνόμιο ή η μη αξιοπρέπειά μας είναι αποκλειστικό προνόμιο ημών. Εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται από τις πράξεις μας. Λοιπόν, να παραδεχτούμε κάτι. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα παιδείας στη χώρα. Τεράστιο. Και δημοκρατικό έλλειμμα υπάρχει στη χώρα. Η παράδοση της χώρας, η μακρά παράδοση της χώρας σε ακροδεξιά κλισέ, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, παπάς, δάσκαλος, κομματάρχης, τα λέγαμε και πριν. Ένα άθλιο εκπαιδευτικό σύστημα, άθλιο στην κυριολεξία, που ακόμα και σήμερα αρνείται να εξορθολογιστεί. Και φυσικά ο περίφημος εξυγχρονισμός που είπαμε και πριν, που εισήχθη στη χώρα, σε μια λογική ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξει ο κόλος μας, έκαναν την κατάσταση ζωφερή. Ήρθε και η χρεοκοπία της χώρας, τα οικονομικά προβλήματα, η μισθή πείνας, η δουλειά όλη την ημέρα και τις αργίες. Οι άνθρωποι χάνονται, ο ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει, μόνο υποχρεώσεις και δεν είναι το γλυκό δυστυχώς με τέτοιες καταστάσεις. Μη με ρωτάτε και τώρα τι κάνουμε. Ζούμε σε μια χώρα που ακόμη και τώρα, μετά από τόσες γυναικοκτονίες, δεν βρέθηκε ένας υπεύθυνος να δρομολογήσει στα κανάλια μια καμπάνια. Μια καμπάνια για τις ανθρώπινες σχέσεις. Για το σεβασμό στο άλλο φύλο. Μια καμπάνια, ρε αδελφέ, να εισάγει ένα αντίστοιχο μάθημα στα σχολεία. Δεν υπάρχει μάθημα στα σχολεία. Τι άλλο να πεις. Εγώ θα σας το πω, για να το ξέρετε. Το έχω πει έτσι κι αλλιώς και σε άλλα podcast, θα το πω και τώρα. Μην κοιτάτε τις ευρωπαϊκές χώρες και κουνάτε το κεφάλι γιατί η ακροδεξιά βγήκε στην Ιταλία και γιατί η ακροδεξιά βγήκε στη Σουηδία. Στην Ελλάδα κυβερνάει η ακροδεξιά. Πάντοτε κυβερνούσε. Η ακροδεξιά έχει γίνει σύστημα στην Ελλάδα. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια έχει θεοποιηθεί στην Ελλάδα. Έχει μπει σε κάθε σπίτι. Έχει εισαχθεί ως μια νόμιμη μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά συμπεριφορά. Οτιδήποτε άλλο παρεκκλίνει του ορθού. Η ακροδεξιά βγαίνει κάθε στιγμή, ξεπηδάει κάθε δευτερόλεπτο από τις τηλεοράσεις μας. Με τη μορφή ηλίθιων πρωινάδικων. Και δημοσιογράφων, δυστυχώς, άνκορμαν, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ σκύβουν την πλάτη στην εκάστοτε εξουσία. Τι άλλο είναι η ακροδεξιά? Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ακροδεξιάς? Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι είναι δουλική προς τους ισχυρούς και εχθρική προς τους ανίσχυρους. Κάντε μου μια χάρη τώρα με αυτό το χαρακτηριστικό και δείτε τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Να δείτε τα σάλια και να δείτε τον εχθρικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα αιτήματα των ανίσχυρων. Για να καταλάβετε ότι η ακροδεξιά είναι εδώ, πάντοτε ήταν εδώ. Με συστημικό μανδύα. Είναι ο λύκος μέσα στο μαντρί. Είναι αυτή που αντιδράει όταν η ελληνική κοινωνία πάει προς προοδευτικές λύσεις. Όταν πάει να αλλάξει τα μαθήματα, για παράδειγμα, το θρησκευτικό στο σχολείο. Όταν πάει να λύσει τις σχέσεις εκκλησίας-κράτους. Όταν πάει να στηρίξει τους αδύναμους. Όταν πάει να πάρει μια απόφαση υπέρ των εργαζόμενων. Είναι πάντοτε εκεί. Με θεσμικό μανδύα, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι μελόνι η ελληνική ακροδεξιά. Η ελληνική ακροδεξιά είναι ένα σύστημα που κάποιες φορές βρίσκει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι βολικός, κάποιες άλλες φορές βρίσκει κάποιους άλλους,
έχει εταιρείες δημοσκοπήσεων, έχει κανάλια, έχει χρήμα, πολύ χρήμα, μαύρο χρήμα, έχει τη Siemens, έχει την Novartis, είναι εδώ, παρούσα. Αυτά. Η Δευτέρα θα τα πούμε. Να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους οικείους σας, να τους σέβεστε και να τους αγαπάτε, να τιμάτε τις αποφάσεις τους και να τις στηρίζετε τις αποφάσεις σας, ακόμα και τις αποφάσεις τους, ακόμα και όταν δεν σας αρέσουν. Είπαμε, η αξιοπρέπεια δεν εξαρτάται. Η αξιοπρέπειά μας δεν εξαρτάται από τους τρίτους. Εξαρτάται από αυτά που λέμε και κάνουμε εμείς. Έτσι, αυτά διορθώνουμε, αν πρέπει να διορθώσουμε κάτι, τον εαυτό μας. Αυτόν αλλάζουμε. Αν πρέπει να τον αλλάξουμε. Που πρέπει, πάντοτε πρέπει. Ποτέ δεν σταματάμε να γινόμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα. Να είστε καλά και να αγωνίζεστε για τα πάντα.